Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει νεότερη ενημέρωση για την ασφαλιστική επιχείρηση City Insurance που αφορά και τους Έλληνες καταναλωτές που είχαν ασφαλίσει τα οχήματά τους στην ασφαλιστική επί City Insurance. Σημειώνει ότι έχει ανακληθεί η άδεια της ασφαλιστικής στη Ρουμανία, ενώ η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Δούλευε εδώ με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή μπορούσε μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δουλέψει εδώ με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Για τα αυτοκίνητα της Ρουμανίας, από ό,τι διαβάζουμε την νομοθεσία, ισχύει για 90 ημέρες από την ημέρα που ανακαλεί η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας. Για την Ελλάδα ή και για τις άλλες χώρες που δούλευε, είναι ανάλογα με την νομοθεσία. Σε εμάς εδώ είναι για 30 ημέρες. Από τη στιγμή που ανακαλείται η άδεια μιας ασφαλιστικής εταιρείας, αυτόματα 30 ημέρες, δηλαδή 19 Σεπτεμβρίου έγινε η ανάκληση, 19 Οκτωβρίου σταματάει η κάλυψη από το επικουρικό. Αλλά για ατυχήματα τα οποία έχουν γίνει πριν από την πτώχευση της εταιρείας. Θα πρέπει να προσέχουν οι ασφαλιζόμενοι, γιατί ο κάθε παθόν από αυτή την ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει από την τσέπη του τα ασφάλιστρα και θα πρέπει να πηγαίνει στη Ρουμανία να διεκδικήσει τα χρήματα. Υπάρχουν τώρα η παραγωγή αυτή της ασφαλιστικής εταιρείας της Ρουμάνικης, ήταν φορτηγά και ΔΧ φορτηγά εξωτερικού, ταξί. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να προσέξουν πού θα ασφαλιστούν, γιατί το φθηνό το ασφάλιστρο θα το πληρώσουν οι ίδιοι. Δηλαδή θα πληρώσουν τη ζημιά οι ίδιοι και θα τρέχουν μετά ή στην Βουλγαρία ή στη Ρουμανία ή στη Μάλτα ή στο Γιβραλτάρ. Θα πρέπει να το προσέχουν αυτό, να το προσέξουν ότι το φθηνό ασφάλιστρο θα το πληρώσουν πανάκριβα. Τέλος, οι Έλληνες πελάτες της City Insurance για την επιστροφή των ασφαλίστων θα πρέπει να ακολουθήσουν ειδική διαδικασία σε λίγο χρόνο από 60 έως και 90 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης άδειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην εφημερίδα της Ρουμανίας στις 17 Σεπτεμβρίου του 2021.